Πάντα καλώς ότι καταξάνανοι, όρισα λοιπόν τα εξής να μας θρέψουν πνευματικά σήμερα σε αυτή την πλουσιότατη πνευματική τράπεζα που έχουμε προσέλθει εδώ στο Κυπριακό Ναό στο Πάρκο. Να ξέρετε λοιπόν ότι από το νόστρο έρχεται ακόμα στην πρωί-πρωί για να ετοιμαζόμαστε και καλύτερα, γιατί έτσι θα είναι η ζωή μας ανέστερη. Το ακριβώς θέλει να πει το ερωτηνό Ευαγγέλιο το οποίο ανακοινώθηκε. Γέμισε έκσταση τους μαθητές και μάλιστα οι πρώτοι μαθητές οι οποίοι αξιώθησαν να δουν ήδη παραστάσια ήταν οι γυναίκες. Το έχουμε πει κι άλλοτε στην αγάπη σας. Στο Ευαγγέλιο που ακούσαμε πριν από λίγη ώρα είδαμε με τρόπο πραγματικά ερμηνευτικό. Δεν χρειάζεται ένας ορθόδοξος χριστιανός άλλωστε να ακούσει περισσότερο από την παραβολή αυτή για να καταλάβει ποιος είναι ο οικοδεσπότης, ποια είναι η άμελος, ποιος είναι ο Υιός και ποιοι είναι αυτοί οι καπούλοι μου, οι οποίοι σταύρωσαν τον Υιό της, αλλά και όσους άλλους προσπάθησαν να τους πλησιάσουν. Γιατί όπως λέει και ο Άγιος Προφήριος, εμείς δεν μιλάμε για κατάθλιψη, μιλάμε για δαιμόνιο κατάθλιψης και ένα χαρακτηριστικό αυτής της καταστάσεως της δαιμονικής είναι ότι όταν προσπαθείς να πλησιάσεις, να βοηθήσεις τον άλλον, ο οποίος έχει πραγματικά ανάγκη, όχι μόνο δεν δέχεται την βοήθειά σου, πνεύμα από φω και άλλο, δεν ακούει τίποτα, αλλά προσπαθεί και να σε τραβήξει στον άλλο. Γι' αυτό και ο αγαπητός μας Ιεροψάλτης σήμερα, στη θέση του μακαριστού κυρίου Ιωάννου, μας θύμισε σήμερα, αδελφοί Γρηγορείτε, ξυπνήστε, στήκετε ελπιδίστε, ανδρίζεστε, κρατεούστε και πάντως, ό,τι και να κάνετε πάντα εν αγάπη γυναίστε. Να είναι λοιπόν ξύπνηροι οι Κορίνθοι πάντοτε, να έχουν εκεί την ελπίδα της σωτηρίας τους και μέσω των διδασκάλων, αλλά όπως έλεγα και οι αρχαίοι μου πρόγονοι, συναντηνά και εσύ την Χειρακλήνη, κίνη, γιατί η κρίση πράγματι μας περιμένει και χρειάζεται και τη δική μας προθυμία και επιμέλεια. Να είμαστε λοιπόν ξύπνοι και να μην είμαστε νησταλαίοι και αμελείς, να είμαστε προσεκτικοί για να μην μας εξαπατά ο ένας και ο άλλος με ψεύτικα δόγματα και κυρίως αυτό το οποίο ακούσατε στο Ευαγγέλιο και το Ιωθινό και της Θείας Λειτουργίας, το δόγμα της Αναστάσεως, όπως είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή, χωρίς αυτό δεν υπάρχει χριστιανική πίστη. Γι' αυτό και έλεγε ο Κύριος μας, όπως σχολιάζουν τώρα οι κυρίες εδώ πέρα δίπλα μας, εκείνο που ο Χριστός έλεγε στους μαθητές σε όλους, γρηγορείτε εσείς οι χριστιανοί και στήκετε την πίστη, να είστε δηλαδή σταθεροί και όχι στην εξωσοφία που είναι κλονισμός και σάλαμα και κρέμισμα. Γιατί είπαμε χριστιανοί στην Κόρκωσα λέγοντας την πίστη και στα δόγματα της πίστης όπως αυτό της Αναστάσεως και τους λέει μάλιστα να ανδρίζονται. Ελληνική λέξη δεν χρειάζεται μετάφραση. Να είναι μικρόψυχοι, άντρες και γυναίκες. Και λέει μάλιστα Παλιά Διαθήκη, μακάριος ανήλθε ως έβρε γυναίκα ανδρείων. Είπαμε σε ποιους παρουσιάστηκε ο Κύριος στο Ιωθινό Ευαγγέλιο πρώτο. Διώκονταν όμως από τους ασεβείς και γι' αυτό έπρεπε να δείχνουν μεγαλοκαρδία αυτό το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος στους διωγμούς και όλα τα δεινά. Γι' αυτό και τους λέει όλα να γίνονται με αγάπη. Τι θέλει να πει αυτό, αγαπητοί μου? Εδώ είναι και το πιο κρίσιμο σημείο της σημερινής αποστολικής αλλά και ευαγγελικής περικοπής. Για ποιο λόγο άραγε συνάπτουν με φιλίες, για ποιο λόγο παντρευόμαστε αν θέλετε, για ποιο λόγο γινόμαστε μοναχοί, για ποιο λόγο γινόμαστε γιατροί, για ποιο λόγο γινόμαστε δάσκαλοι και ούτω καθεξής. Ασφαλώς, για αυτό το οποίο θα ακούσετε σε λίγο, τα καλά και συμφέροντα, αλλά ακούω τις ψυχές ημών.
Γιατί όλα πρέπει να γίνονται με αγάπη, να μην γίνονται με αντιχόνη. Είτε διδάσκουμε, είτε ελέγχουμε, όλα πρέπει να γίνονται, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, σαν σήμερα, με αγάπη. Και τότε ούτε η περηφάνεια θα προχωρήσει ανάμεσα στους ανθρώπους και ούτε με τα αντιχόνια θα προκύψει. Και στη συνέχεια, με σχήμα λόγου υπερβατό, συνεχίζει το λόγο του Απόστολος λέγοντας: «Σας παρακαλώ, εσείς ξέρετε το σπίτι του Στεφανά, δεν χρειάζεται να μάθετε από μένα ότι αυτό το σπίτι υπήρξε η απαρχή της Εκκλησίας της Αχαΐας, γιατί πρώτοι αυτοί πίστεψαν στον Χριστό και είχαν άρεστη και περισσότερο ενάρετη την πολιτεία από κάθε άλλο, και σαν προνόμιο επομένως παραπάνω από όλα τα άλλα λέγεται απαρχή». Αυτή η ευλογημένη οικογένεια, έτσι ξεκινάνε τα πράγματα στη ζωή μας, από αυτό το μικρό κύτταρο που λέγεται μάλιστα στην πίστη μας κατοίκον Εκκλησία. Αυτοί λοιπόν τι έκαναν, αγαπητοί μου, δόρισαν και αφιέρωσαν όλο τον εαυτό τους στους φτωχούς χριστιανούς να τους υπηρετούν, όχι με τη βία, αυτό δεν αξίζει τίποτα, ή από ανάγκη ή για να τους πούνε μπράβο, αλλά εκούσια και αυτοπροαίρετα. Οι ίδιοι παρέδωσαν τον εαυτό τους σε αυτή τη διακονία, στην αγάπη λοιπόν του άλλου και του Κυρίου. Και γι' αυτό το λόγο ζητάει λοιπόν ο Απόστολος σήμερα να υποτάσσεστε εσείς οι Κορίνθοι σε αυτούς και να τους βοηθάτε κι εσείς και υλικά και σωματικά. Και το ίδιο ισχύει βέβαια μέσα στο πέρασμα των αιώνων και σε κάθε άλλο που συνεργεί και υποπιάζει σε τέτοια καλά. Στη διακονία και υπηρεσία των φτωχών χριστιανών, γιατί αυτοί λέει να άξιοι να λάβουν την τιμή, γιατί αυτοί υποφέρουν γενναία και τον κόπο κάνουν για τους φτωχούς αδελφούς. Και χαίρομαι λέει στη συνέχεια για την παρουσία αυτών των τριών, τον ονομαστού αυτού Στεφανά και του Φορτουνάτου και του Παχαϊκού, γιατί αναπλήρωσαν το δικό σας το υστέρημα αυτοί οι τρεις και μου προξένησαν μεγάλη ανάπαυση. Επειδή και εγώ αναπαύτηκα από αυτούς, εσείς όμοια να θεωρείτε δικό σας κέρδος και αυτή την ανάπαυση τη δική μου, να τους επιγεινώσετε, δηλαδή, θα λέγαμε σήμερα να τους τιμάτε με κάθε τρόπο. Αυτούς οι οποίοι είχαν εγκαταστεί στο σπίτι τους εκκλησία. Και στη συνέχεια, ένα άλλο, πολύ παρεξηγημένο σχήμα σε όλο τον κόσμο. Συνέχεια λέει τη λέξη ασπασμός, με τη μορφή του ρήματος, δηλαδή της κινήσεως, και στο τέλος καταλήγει ο Απόστολος να σπάσαστε αλλήλους, κοιτάξτε να φιληθείτε δηλαδή μεταξύ σας, φιλήματι Αγίων. Το γράφει στην επιστολή μόνο αυτή ο Απόστολος και όχι σε καμιά άλλη, και αυτό το κάνει πάλι για τις πολλές διχόνοιες που υπήρχαν, για την ένωση και την αγάπη και την ομόνοια που θα πρέπει να προκύψει με το Άγιο Φίλημα, αυτό δηλαδή το ανυπόκριτο, και όχι σαν του Ιούδα. Ως χριστιανοί λοιπόν, άνθρωποι κατά συνεργεία του Διαβόλου, συγχυστούμε μεταξύ μας, θέλει να πει αυτό το μήνυμα, να μην μένουμε εκεί, αλλά γρήγορα να διαλύουμε την έδρα και να ενωνόμαστε με την καρδιά μας. Όπως ασφαζόμενοι, ο συγγενής τον συγγενή ψυχικά, ή όταν ένας φίλος μας λείπει για πολύ καιρό και επιστρέφει και ανταμώνεται ξανά με τους αγαπημένους, και ένα λόγο παραπάνω εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι, οι οποίοι είμαστε ναός Θεού πνευματικός και Άγιος, έχοντας μέσα στην καρδιά μας τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ήδη από το βάπτισμά μας. Και ξέρετε ποια είναι η θύρα του ναού αυτού, το ευλογημένο στόμα. Εκεί όπου εισέρχεται ο Κύριος μέσα στον ναό, το πνευματικό, στην καρδιά μας, όταν σε λίγη ώρα θα πείτε να κοινωνήσετε τα Άγια Μυστήρια, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Με τέτοιο λοιπόν φίλημα πρέπει να φιλούνται οι αδελφοί χριστιανοί, γιατί το σώμα, το στόμα μας και όλο το σώμα τιμήθηκε δεχόμενο του σώμα το δεσποτικό. Είναι αρχαιότατη τάξη να ασπάζονται μάλιστα στη Θεία Λειτουργία και τη δίκη τους ιερείς, λέγοντας στη στιγμή εκείνη σε λίγο, αγαπήσουμε ένα λίγο ή να ενωμονία ομολογήσω.
κάποιο πραγματικό, ο οποίος της κατέβαλε. Και μόνο τον ασπασμό συνήθιζε να γράφει με τα άγρια χέρια, εκτός την προσγαλάτας επιστολή που ανάγκαστηκε να τη γράψει όλη διοχείρως και μάλιστα με γράμματα παράξενα, γιατί αναγκάστηκε. Για να δείξει λοιπόν ότι τιμά και αγαπά και αυτή την επιστολή και όσα έχει γράψει, κάτι παγόρευσε μέσα, γίνεται κάπου, η διοχείρως γράφει και τον ασπασμό εκ μέρους του. Και ερχόμαστε τέλος σε κάτι φρικτό. Μας λέει ανάθεμα σε όποιον δεν αγαπά τον Κύριο Ιησού Χριστό. Μα είναι δυνατόν? Πράγματι, αγαπητοί μου, έτσι δυστυχώς και οι κανόνες της Εκκλησίας, άμα δείτε ότι θα πάτε να εξομολογηθείτε και σας πει ο πνευματικός σας, θα κάνει συνιστία, θα κάνει κακή ελεημοσύνη, ο κανόνας. Η χειρότερη λοιπόν ποινή πνευματική είναι αυτή του αναθέματος, του αφορισμού. Όσοι περπατούν έξω από την αποστολική διακονία και παράδοση, αυτοί δεν αγαπούν αληθινά τον Κύριο. Και γι' αυτό τους λέει ο Απόστολος, προσέξτε αδελφοί μου, μη βρεθείτε σε αυτή την κατηγορία του αναθέματος και χωριστείτε από τον Κύριο. Τι φοβερός λόγος. Μας κάνει πράγματι να φρίξουμε και να τρομάξουμε, αδελφοί μου. Και ο Θείος Χρυσόστομος, του οποίου τη Θεία Λειτουργία επιτελούμε αυτή τη στιγμή, τι μας λέει? Ακούστε το λίγο. Δεν πρέπει κανείς να αναθεματίζει άνθρωπο, είτε ζωντανό είτε πεθαμένο, γιατί έτσι τον αφιερώνει στον διάβολο. Η σωτηρία πια δεν θα έχει. Όντως δεινό το ανάθεμα αυτό που καθιστά και φέρνει άνθρωπο μακριά από τον Θεό και από την βασιλεία των ουρανών και τον στέλνει στο σκότο στο εξώτερο. Και ειδικά σε αυτόν τον ιερό χώρο του κημητηριακού που είμαστε, θα δείτε τι θα προκύψει παρακάτω. Ο Απόστολος λοιπόν έρχεται ο ίδιος να θανατωθεί για να πάψει αυτή η βλασφημία των Ιουδαίων και να σωθούν επιτέλους και αυτοί. Όπως κάνουν δηλαδή πολύ καλοί γονείς, θυσιαζόμενοι για τα παιδιά τους, υποχωρώντας σε πολλά, οι ίδιοι ώστε να δοξαστούν και να ευλογημίσουν τα παιδιά τους, λέγοντας μέσα τους, ας στερηθώ εγώ για τη δόξα του Θεού, που είναι μάλλον αφορτησή της και επιτυχία για τους επόμενους. Έτσι καίγεται και για αυτούς τους συγγενείς ο Παύλος, δείχνοντας τη μεγάλη αγάπη του για τη σωτηρία τους. Και πάντως, οφείλουμε να θυσιαζόμαστε και εμείς για να σώζονται οι άλλοι. Όπως έκανε και ο Κύριός μας, και τόσοι και τόσοι άλλοι που γεμίζουν τα συνασάλια μας. Όπως ισχύει στην πίστη μας, δηλαδή, την πραγματική, και όχι την νεκρά, χωρίς έδρα, όπως μας υπέδειξε εκείνος με το σταυρικό του θάνατο. Όποιος λοιπόν λέει στη συνέχεια που φιλεί τον Κύριο Ιησού Χριστόν ανάθεμα και έχει δύο παράξενες λέξεις, μαράναθα, στις οποίες θέλω να προσέξετε ακόμα περισσότερο. Όποιος λοιπόν δεν έχει ως χριστιανός θερμή αγάπη στον Δεσπότη μας, τον Χριστό, ας είναι χωρισμένος από το κοινό σώμα της Εκκλησίας. Και θα βλέπετε ότι και πολλοί πράγματι δεν πλησιάζουν την Εκκλησία και οφείλεται ακριβώς σε αυτό. Νιώθουν εντύψεις. Που έχει αλλήμωνο σε εμάς τους τωρινούς χριστιανούς, αν δεν αγαπάμε ειλικρινά τον Χριστό και γίνουμε άξιοι να χωριστούμε και να χωριστούμε από την Εκκλησία. Μαράναθα, ο Κύριος ήρθε και φανερώθηκε. Μαράναθα, δηλαδή, θα έρθει πάλι για κρίση, οπωσδήποτε όμως ήρθε ο Κύριος για να βεβαιώσει ακριβώς το δόγμα της έξαρτης οικονομίας του Χριστού και μέσω αυτής να βεβαιώσει και την Ανάσταση στην οποία πιστούσε την Κορίνθη και έπειτα για να τους ντροπιάσει και λίγο που ο Κύριος και Δεσπότης μας καταδέχτηκε να δει, να σταυρωθεί, να πεθάνει για την αγάπη τη δική τους και αυτοί τον παροκίζουν, άλλοι κάνοντας καρκίες και άλλοι κληκυρώντας τις εντολές. Ο Παύλος τι κάνει λοιπόν εδώ κατ' εξαίρεση, αυτός ο οποίος ήξερε τόσο καλά τα ελληνικά, μεταχειρίζεται φράση συριακή, συγγενή της Εβραϊκής, γράφοντας τους Κορινθίους, οι οποίοι καθιόντουσαν και ξεριφανεύονταν με την έξω σοφία, να τους δείξει ότι χαίρεται και καρχαίρεται με την απλότητα και την ταπεινότητα τόσο πολύ, ώστε και βαρβαρικά να καταντά, να μιλά και να γράφει, γιατί δεν χρειάζεται η έξω σε παιδεία, παρακτήστη και χαρακτηριστική.
αγκαλιάζει όλους, λέγοντας: «Η αγάπη μου να είναι μαζί σας, μέσα στα παιδιά μου, και δεν λείπω από σας, μη φοβόσαστε στο πνεύμα και την αγάπη, και εσύ είμαι τοπικά χωρισμένος από σας». Όσα λοιπόν έγραψε, δεν έγραψε από άλλο λόγο παρά μόνο από αγάπη και μάλιστα από πατρική πρόνοια. Και για να μην νομίζουν ότι πολλαπή κοντά σου θα λέω αυτά που θέλει, η αγάπη μου με όλους σας εν Χριστώ Ιησού, δηλαδή, είναι όλη πνευματική, θεία και κατά Χριστό. Συνήθισε λοιπόν ο Διοχύρος ο Παύλος να γράφει αυτόν τον ασπασμό, όπως κάνανε παλιότερα στις επιστολές με τη φράση έδωσο, η υγεία. Στάθηκε λοιπόν η επιστολή αυτή από τους Φιλίππους για να μας δώσει και εμάς σήμερα προς τη διαδάκτα να παρακαλέσουμε και εμείς τον Θεό να αγαπάμε ο ένας τον άλλον εν Χριστώ, να μην έχουμε στον εαυτό μας κανένα σημάδι κοσμικής αγάπης, τέτοιας δηλαδή που είναι ενάντια και πολέμια στον Θεό, και με τέτοιο τρόπο θα αξιωθούμε να απολαύσουμε και τα αγαπητά σκηνώματα του Θεού εν Χριστώ Ιησού που μας αγάπησε και στον οποίο είναι η δόξα στους αιώνας των αιώνων. Αλλά είδατε τον ψάλτη να μας θυμίζει, όπως και οι Άγιοι σήμερα, άμα πάτε σπίτι σας και κοιτάξτε λίγο σε κάποιο βιβλίο, σε κάποιο ίντερνετ, να τρέξετε και δείτε το βίο αυτών των συζύγων, τι αγάπη ήταν αυτή του Αδριανού και της Ναταλίας, πραγματικά πρότυπο μηνύσεως, ομόνια ψυχών και σωμάτων, ή όπως έλεγε ο πρόσφατα Αγιοκαταργής, Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, όσο τα ζευγάρια ανεβαίνουν στην πνευματική αγάπη, τόσο βλέπουμε να υποχωρεί η σωματική. Και τώρα θα μου πείτε, εδώ βρισκόμαστε στο κημητήριο, τι δουλειά έχουν όλα αυτά. Ποιος σας είπε, αγαπητοί μου, ότι η αγάπη διακόπτεται από το θάνατο? Μάλλον συνεχίζεται. Και εδώ πράγματι πρέπει να δείχνουμε όλοι μας την αγάπη, γιατί είναι η δίπλα μας ακριβώς η αιωνιότητα. Ό,τι κάνουμε υπεραναπαύσεως, αδέοντα, ελεημοσύνες, υλικά και πνευματικά, θα πρέπει να μας φέρουν στο μυαλό τα λόγια του Χρυσοστόμου. Μας μιλάει, υποτίθεται, ο ίδιος ο Χριστός και μας λέει: «Εγώ πατήρ, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφές, εγώ ημάτιο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιος, πάν όπτε αν θέλεις εγώ, μηδενός ενεχρία καταστής. Εγώ και δουλέψω, ήρθον γάρ διακονήσει,